Μια ιστορία που έρχεται από παλιά. Ο λόγο για το στρατόπεδο Βελισσαρίου και τη διεκδίκησή του που ξεκίνησε επί δημορχία Νίκου Γκόντα και που χρόνια μετά συνεχίζει. Αλλά αλλάζει τροχιά. Η Δημοτική Αρχή επανέρχεται και αυτή τη φορά δεν διεκδικεί το σύνολο του χώρου, αλλά ένα τμήμα. Χωρί όμω να είναι αποσαφινισμένο ποιο τμήμα είναι αυτό και τι έκταση έχει. Στο πρόσφατο παρελθόν, ο Δήμαρχο Μωυσής Ελισάφ είχε δηλώσει ότι στο αίτημά του για παραχώρηση ολόκληρου του στρατοπέδου είχε εισπράξει αρνητική απάντηση, καθώ η κυβέρνηση είχε ξεκαθαρίσει ότι το συγκεκριμένο στρατόπεδο είναι ενεργό και δεν μπορεί να παραχωρηθεί. Το αίτημα άλλαξε, επαναδιατυπώθηκε και από ολόκληρη την παραχώρηση πάμε σε παραχώρηση τμήματο. Την ιδέα για την αλλαγή στρατηγική στη διεκδίκηση φαίνεται να έχει η Περιφέρεια Υπήρου, που ξεκίνησε τη διαδικασία τη αλληλογραφία και τη συνέχιση των στη σχετική ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής σημειώνεται ότι η συνάντηση που έγινε μεταξύ του κυρίου Ελισάφ και του κυρίου Νίκου Χαρδαλιά ήρθε σε συνέχεια αλληλογραφία που είχε ξεκινήσει η Περιφέρεια Υπήρου με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας για την παραχώρηση στρατοπέδων στην περιοχή μεταξύ των οποίων και το συγκεκριμένο. Ο Υφυπουργό λοιπόν εμφανίζεται καταρχήν θετικό, αν και μένουν ακόμη πολλά βήματα και ενέργειε που πρέπει να γίνουν μέχρι το θετικό να γίνει οριστικό. Ο Δήμαρχο, σε επιστολή που προηγήθηκε τη επίσκεψή του στο Υπουργείο Άμυνα, παρουσίαζε όλο το ιστορικό ενό τον Υφυπουργό κ. Χαρδαλιά, παραδόθηκε όπω λένε και μελέτη που έχει εκπονηθεί το 2008 και οποία αποτελεί βάση των συζητήσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τη Δημοτική Αρχή, το Υπουργείο αντιμετωπίζει θετικά το αίτημα για την παραχώρηση τμήματο στρατοπέδου που δεν χρησιμοποιείται για κάλυψη στρατιωτικών αναγκών. Ο Δήμαρχο ανακοινώνει μάλιστα και τα επόμενα βήματα που έχουν να κάνουν, όπω λέει, με την επικαιροποίηση τη μελέτη.